Τελικά ήρθατε. Άρα λίγο. Με συγχωρείτε λίγο, παλικάρια. Με πιάσατε στα πράσα. Καταρχάς, καλησπέρα σας και χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθατε. Ξέρετε, έχω πολλά ταλέντα. Αλλά δεν ξέρω ποιο πρώτα να σας πρωτοδείξω. Μήπως να σας πω μια ιστορία. Καλύτερα, συνηθισμένη επιλογή. Μήπως να σας πω μια ιστορία τρόμου! Όσο καλύτερα, πώς θα κοιμηθώ το βράδυ. Δηλαδή, πώς θα κοιμηθείτε εσείς το βράδυ. Μήπως να σας πω μια ιστορία. Νομίζω μια ιστορία για την ορθογραφία. Θέλετε? Σας ακούγεται βαρετό, μήπως? Λοιπόν, έχετε δίκιο. Μπορεί να ακούγεται βαρετό, αλλά δεν είναι καθόλου. Ακούστε τι θα σας πω. Μαέστρο, είμαστε έτοιμοι? Λίγη απαλή μουσική, θυμούμε. Ψηλά, πάνω σε ένα βουνό, ζούσε ένα κορίτσι που το λέγανε Μυρσίνη. Η Μυρσίνη, αν και έξυπνη στο σχολείο, δυσκολευόταν πολύ σε ένα μάθημα. Μπορείτε να το βρείτε? Γεωγραφία. Βρεσιαστικά. Στην ορθογραφία. Μπράβο, βρετσακάνια. Πού το βρήκατε? Ακριβώς στην ορθογραφία. Είχε ξοδέψει στην αντιγραφή 8 κιλά μπλε στυλό και 3 γόμες. Αντιστοίχως η δασκάλα της, για να διορθώσει τα γραπτά της, είχε ξοδέψει 13 κιλά κόκκινο στυλό και 3 μπλε. Χωρίς βέβαια κανένα αποτέλεσμα. Αλλά γιατί να σας τα λέω εγώ και να μαλλιάζει η γλώσσα μου? Στο θέατρο δεν είμαστε? Λοιπόν, ας παίξουμε λίγο θέατρο. Νεσίνη, πού είσαι? Για έλα εδώ με την αδερφή σου. Αναλάβετε δράση. Τι πρόβλημα κι αυτό? Πρόσεξε, παραλίγο να το ρίξω το τζάκι. Μα κάνει να γεγόνι το τετράδιο και μαζί μας πήγε η ορθογραφία. Δεν ξεμπερδεύαμε. Μετά από τόσες φορές που μας κάνει πει δασκάλα μας τάξη, μετά από τόσες αντιγραφές, μετά από τόσες ασκήσεις, ακόμη τα μπερδεύω. Γιώτα, ήτσιλο. Ήτα, έτσιλο γιώτα. Δεν τις έφτανε να ήθελανε πολλά για να ταλαιπωρούν τα παιδιά. Μα δεν υπήρχαν αυτά, το όνομα σου ήταν πολύ αδιάφορο, Μυρσίνη. Αν ήταν δικό μου το πρόβλημα, θα το καταλάβαινα. Αλλά το έχω παρατηρήσει. Λιγότερο ή περισσότερο, οι συμμαθητές μου δυσκολεύονται στην ορθογραφία. Και ας προσπαθεί η κυρία Ρασμία να μας τα βάλει στο μυαλό με χίλιους τρόπους. Και η νόη τους τόσο βαρετή. Δεν μπορεί, θα υπάρχει πιο διασκεδαστικός τρόπος για να τα μάθουμε. Αν υπάρχει, θα το βρούμε τώρα αμέσως. Για να δούμε. Ορθογραφία με διασκεδαστικό τρόπο. Εδώ είμαστε. Η ορθογραφία δείχθηκε με νότες και τρυπώνει από τα αυτιά των παιδιών με διασκεδαστικό τρόπο. Η κυρία Σιδωρέ είναι μια δασκάλα αλλιώτικη από τις άλλες. Με όπλο της μια κιθάρα γυρνάει την Ελλάδα και καταπολεμά την ανορθογραφία αλλά και τη μαθητική ανία. Αυτή είναι η λίστα προβλήματά μου! Δηλαδή όχι μόνο τα δικά μου,
Σοφία, βρες με το τηλέφωνο της να την πάρω τώρα αμέσως. Το μόνο που μπορώ να βρω είναι η ηλεκτρονική της διεύθυνση. Ηλεκτρονική? Ναι, είναι για να στέλνεις γράμματα χωρίς φάκελα και γραμματόσημα μέσα από τον υπολογιστή. Να τις γράψουμε λοιπόν αμέσως. Έτσι και έγινε. Έτσι και έγινε λοιπόν. Η Μυρσίνη εξήγησε στην κυρία Σιντορέ πόσο δύσκολο της φαινότανε να καταλάβει τους κανόνες της ορθογραφίας και την παρακάλεσε να έρθει στο μικρό της σκορπιδάκι για να την βοηθήσει και εκείνη αλλά και τους μαθητές της. Βεβαίως, της έδωσε λεπτομερείς οδηγίες για το πώς θα φτάσει στο μικρό της χωριουδάκι. Το οποίο βρισκόταν ψηλά στο βουνό, μέσα στις πρασινάδες. Η Μυρσίνη ανακοίνωσε αμέσως τα καλά νέα στους μαθητές της και ο ενθουσιασμός πλημμύρισε τα πρόσωπα όλων των παιδιών. Μέχρι και της κυρίας Σερασμίας που είχε καταλάβει ότι χρειαζόταν μια χείρα βοηθείας. Παιδιά! Καθίστε όλοι εδώ! Σερασμίας φυσικά. Καλημέρα σας παιδιά! Καλημέρα σας κυρία! Τι που κάνετε? Καλά! Λοιπόν, σήμερα λέω να σας κάνω κάτι διαφορετικό. Ασκήσεις! Δεν σας βρίσκει πουθενά κανείς πια. Λοιπόν, βγάλετε τα τετράδια, αρχίζουμε. Ο ενθουσιασμός έγινε ανυπομονησία. Και η ανυπομονησία έγινε απογοήτευση, αφού η κυρία Σιντορέ παρέμενε άφαντη. Μάλλον ήταν ψέματα όλα αυτά που βρήκε στο ίντερνετ, ορθογραφία και μουσική. Άσχετος συνδυασμός. Δεν μου λες, κύριε Σιντορέ, κρατάει μια κιθάρα. Ναι. Έχει μαύρα μαλλιά. Ναι. Έχει κόκκινη μητούλα. Μπορεί, δεν ξέρω. Γιατί με ρωτάς. Γιατί αμέσως την αυτή εκεί. Καλώς ήρθατε, κυρία Ορθογραφία! Εσείς πρέπει να είστε, κυρία Σιντορέ! Χαίρομαι πολύ! Ας εσύ και δεν ξεμαγιάζετε. Τόση κακοκαιρία σήμερα βγήκατε να έρθετε. Θα μου σπουδιάσετε που με δεν είδατε. Καθίστε το διπλές στη σώμα. Να σας πάρω. Βάσανα. Τι μου κάνετε. Αδειόματα που είστε. Να σας στείλω. Είμαι η κυρία Ρεσμία. Νομίζω που χρειάζεται μια χείρα βοηθείας στην ορθογραφία. Τι σας λέω και εσάς. Μήπως θα θέλετε να ζεστώ ένα τσαγάκι. Ναι, σίγουρα. Μυρσίνη, φέρε μου σε παρακαλώ ένα φιτζάνι τσάι. Ή μάλλον, θα σας το φτιάξω εγώ περιποιημένο. Ευχαριστώ. Κορίτσι μου. Πώστε. Εσύ ρίξε η Μυρσίνη που με προσκάλεσες, ε. Ναι, κυρία Σιντορέ, σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε στο Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, αλλά για τη θερμή σας υποδοχή. Την είχα ανάγκη μετά από τόσο κρύο. Αλλά θα ερχόμουν και νωρίτερα αν δεν χανόμουν στις γιονισμένες σας βουνοπλαγιές. Τσεγάρι. Ευχαριστήκατε. Ζεστάθηκα λίγο. Καθίστε σε μένα, δεν πάρω. Λοιπόν, κυρία Σιντορέ, παιδιά, εγώ σας αφήνω, έχω πολλή δουλειά στο γραφείο.
Ναι, σας καταλαβαίνω. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Ερασμία. Λοιπόν, ορθογραφία. Ποιος θα μας πει τι είναι η ορθογραφία? Ναι. Αυτό είναι να συμπαγορεύει η κυρία κάθε πρωί. Ναι, βέβαια. Σωστά, αλλά εκτός από αυτό, η ορθογραφία είναι και η σωστή γραφή. Για να μάθεις να γράφεις σωστά, πρέπει να ακολουθείς και κάποιους κανόνες. Αλλά είναι τόσοι πολλοί, τους ξεχνούν ακόμα και οι μεγάλοι. Κι εγώ όταν ήμουν μικρή, είχα λίγο πρόβλημα με την ορθογραφία. Κι η δασκάλα μου είχε αγανακτήσει. Μα τι άλλο να κάνω πια! Έλεγε, να σου ανοίξω μια τρύπα στο κεφάλι σου και να τα βάλω μέσα. Αλλά όταν μεγάλωσα λιγάκι, αντίληφθηκα ότι έχω ήδη δύο τρυπούλες στο κεφάλι μου. Αυτιά μου. Έτσι, έντυσα με νότες τους κανόνες που με δυσκόλευαν περισσότερο, τους έκανα τραγούδια και τους τραγουδούσα νύχτα μέρα. Έτσι, έλυσα το πρόβλημά μου και ταυτόχρονα διασκέδασα πολύ. Αυτό έχω σκοπό να κάνω και με εσάς. Θα μάθουμε τραγουδώντας. Τι λέτε? Ναι! Γίνεται να μάθεις τραγουδώντας. Σαφιά, είναι πόρτες κωδικού στο μυαλό. Δηλαδή, τώρα, ας αφήσουμε λοιπόν τα λόγια. Μια μέρα πολύ κρύα, η κυρία ορθογραφία μάζεψε όλη την τάξη, τους κανόνες να διδάξει. Παιδιά το μάθαν μία και έξω το τραγούδι και γελούσαν και χορεύαν Κάι και το Πελεκούδι. Τι λέτε λοιπόν? Είναι ή δεν είναι διασκεδαστικό να μαθαίνουμε τραγουδώντας? Είναι! Μπράβο παιδάκια μου. Α, μα τι παράληψη. Ρε παιδιά, δεν ρώτησα το όνοματά σας. Πώς σας λένε λοιπόν? Το Χάρη. Γεια σου Χάρη Πιστολέρο. Τάσος. Τάσο, Τάσο. Μάνος. Πέτρος. Μίσενη. Κασίνη. Δανάη. Δανή. Κορίτσια μου, τι ωραία και πρωτότυπα ονόματα που έχετε! Ζήνη, Φρασίνη, Δανάη και Φανή. Καλέ,
Μα θυμίζει ένα τραγούδι. Τώρα που ζεσταθήκαμε θα σας πω ακόμα ένα τραγούδι. Το τραγούδι για τα πολλά. Πολλά, όταν είναι πολλά, πάσω μικρό γιορτά,
βλέπω είστε και χορευταράδες. Λοιπόν, έχω την αίσθηση ότι όσο θα μείνω μαζί θα τα περάσουμε υπέροχα. Έτσι και έγινε. Από εκείνη τη μέρα, οι νότες, η μουσική και ο ρυθμός πλημμύρισαν το μικρό σχολείο. Η ορθογραφία δεν ήταν πια μια βαρετή άσκηση στο χαρτί. Ήταν χαρά, ήταν έπνευση, ήταν δημιουργία. Η κυρία Σιντορέ παρέμεινε αρκετούς μήνες μαζί με τα παιδιά. Έτσι, έτσι, καθώς έλειωναν τα χιόνια στα βουνά, έλειωσαν και τα λάθη τους και κύλησαν όπως το νερό στο ποτάμι. Ήρθε η ώρα για τη γνώση και χαμόγελα πολλά. Τι τραγούδια μας είπε σήμερα, κύριε Στορέ? Τι κακοκαιρία είναι αυτή, καλέ? Τι βροντές είναι αυτές, τι κέραμοι? Παναγία μου! Μήπως θα τραγουδήσουμε κάτι για τη βροχή? Ναι! Εντάξει. Τι είναι αυτό που ακούγεται έτσι από το σαν να κλαίει ένα μωρό. Περίεργα πράγματα. Δεν μισό λεπτό να δω. Άμα είναι ένας στεγμένος γατούλης. Ελάτε εδώ να τον αφήσουμε να στεγνώσει. Ελάτε μου, τι να κάνει να μωρέψει στην βροχή. Αυτό σκέφτηκα κι εγώ. Και τώρα που είπες μωρό, μου δίνεις μια ιστορία. Ίσως φανεί αστεία. Πριν χρόνια ήμουν δασκάλα της Δευτέρας Δημοτικού. Εκείνη τη μέρα μαθαίναμε με τα παιδιά στην τάξη τα τρία γέννη. Ξέρετε, αρσενικό, θηλυκό και ουδέτερο. Το διάλειμμα μας επισκέφτηκε η παλιά δασκάλα των παιδιών, η κυρία Λένη, παρέα με το μωρό της. Τα παιδιά, αφού χαιρέτησαν την κυρία Λένα με χαρά, συγκεντρώθηκαν γύρω από το καρότσι. Το μωρό. Κυρία Λένα, τι γένος είναι άραγε το μωρό? Η κυρία Λένα δεν ήταν διαφορημένη. Αλλά πριν προλάβει να απαντήσει, ένας μαθητής πετάχθηκε και λέει: Καλέ, αρσενικό είναι το μωρό. Αυτό φοράει με το μέλο. Ένας άλλος όμως διαφώνησε: Θηλυκό είναι το μωρό, καλέ τι λες, αφού έχει ροσπίλα. Ένα τρίτο όμως πετάχθηκε: Τι λέτε βρε όλοι σας, ουδέτερο είναι το μωρό, αφού έχει μπροστά το τό. Τελικά, εσείς τι λέτε να είναι το μωρό? Αρσενικό, τελικά, ουδέτερο. Ας μιλήσουμε μέσα από ένα τραγούδι, ας τα αφήσουμε, εντάξει.
έχω ένα άλλο τραγουδάκι. Ήταν μια όμορφη γατούλα με πράσινα σμαραβένια μάτια και καφέ φουντωτή γούνα. Δεν λέω, συμπαθητική γατούλα, αλλά είχε μια παραξενιά. Της άρεσε να κάνει πράγματα μόνο που τελείωναν σε ίζο. Όπως μιαουρίζω, μιαου, μια, χουρχουρίζω, τριγυρίζω, και μυρίζω. Μάλιστα, είχε φτιάξει και ένα τραγούδι και το τραγουδούσε συνέχεια. Θέλετε να το πούμε κι εμείς? Ναι! Τέλεια. Α, το ξέχασα όμως αυτό. Δεν θα μπορέσω να σας το πω εγώ. Δεν είναι δικό μου το τραγούδι. Θα φωνάξουμε την ίδια τη Γιώτα να μας το πει. Θέλετε? Ναι! Τι? Πώς θα γίνει αυτό? Απλά φωνάξτε δυνατά και εκείνη θα έρθει. Γιώτα! Πού είναι οι φωνούλες σας? Γιώτα! Πιο δυνατά και εσείς θα μας βοηθήσετε, παιδιά, από κάτω! Oh,
ξέρει πάντα να κλέβει την παράστασή όμως, ε! Αχ, κυρία Σιδωρέ, εσείς κλέβετε την παράσταση. Οι ιστορίες και τα τραγούδια σας μας αρέσουν πολύ. Ναι, κυρία, πείτε μας την ιστορία. Ιστορία, ιστορία, ιστορία. Καλά, καλά, εντάξει, εντάξει, μην κάνετε. Έτσι θα σας πω μια ιστορία. Τι να σας πω όμως. Α, να σας πω μια ιστορία για ένα... Όχι, 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 δεν με λένε, όχι, όχι. Αχ, για μένα. Να σας πω μήπως μια ιστορία για μια... Βαρέθηκα να είμαι όλο στο περιθώριο. Έχω και να τα λέω να σας γλώσσω, πρε αδερφέ. Α, λοιπόν, το βρήκα, το βρήκα, το βρήκα. Θα σας πω μια ιστορία για ένα πειρατή. Λοιπόν, ακούστε παιδιά, παλιότερα. Ταξίδευα στα νησιά του Πάσχα με μια φρεγάτα. Όπου εκεί γνώρισε ένα πειρατή. Το πειρατή Ευρυπίδη. Ο πειρατής Ευρυπίδης μου διηγήθηκε τις περιπέτειές του. Για πολλά χρόνια έψαχνε να βρει ένα σπάνιο και ξαπιστό θησαυρό. Πολλά χρόνια. Τον έψαχνε εδώ. Τον έψαχνε εκεί. Τον έψαχνε στην Νότιο Αφρική. Αλλά πουθενά δεν τον έβρισκε. Ο θησαυρός αυτός ήταν ένα σπάνιο. Ποτήρι. Και μαγικό θα έλεγα. Που όταν έβαζες μέσα το χέρι σου, τραβούσες ό,τι επιθυμούσες περισσότερο. Μια μέρα ξαφνικά ο πειρατής Ευρυπίδης το ανακάλυψε. Και πού λέτε να ήταν? Μα φυσικά, στο ντουλάπι μιας κουζίνας, όπως όλα τα ποτήρια. Ο πειρατής Ευρυπίδης δεν το έκλεψε. Το ζήτησε ευγενικά από τη σπίτα νοικοκυρά. Και μη γνωρίζοντας το πόσο μαγικό ήταν αυτό το ποτήρι, το χάρισε. Ο πειρατής Ευρυπίδης τρελάθηκε από τη χαρά του μόλις το έπιασε στα χέρια του και άρχισε να χορεύει και να τραγουδά. Φανάρα, ε!
Μαέστρο, αυθόρμητα το κάνουνε. Αλύστε το την Παναγία. Πού είχα μείνει, α ναι. Κάπως έτσι κυλούσαν οι μέρες στο σχολείο. Ορισμός, η μουσική και η διασκέδαση είχαν πλημμυρίσει το μικρό σχολείο. Για την ακρίβεια, είχε τρυπώσει και μέσα στις καρδιές των παιδιών. Είχε γίνει το ξυπνητήρι τους που τα ξυπνούσε κάθε πρωί χωρίς κάποια μητέρα να χρειάζεται να φωνάζει. Ε, ξύπνα! Θα αργήσεις στο σχολείο! Για την ακρίβεια, κανείς πια δεν αργούσε στο σχολείο. Δείτε για παράδειγμα την Ευθύνη. Η Ευθύνη ανεβαίνει. Η αδερφή της Ευθύνης ανεβαίνει. Αχ, από τότε που ήρθε αυτή η κυρία Σιδωρέ, σου έχει πάρει το μυαλό! Ξέχασες και την τσάντα σου! Αχ, ναι, η τσάντα μου! Τώρα δεν παίρνω την πάρη και φεύγει κατευθείαν για το σχολείο! Κάτω. Αχ, παιδιά. Ξύλα! Τάσο! Τι είναι αυτό που γράφεις, παιδί μου, εδώ! Στρώνω με όμικρον! Πού το έχεις δει αυτό γραμμένο! Θέλετε να με πιθάνετε! Του νιώθω! Να
τραβήξει το μάτι σου. Καλημέρα. Γεια σας, κυρία. Καλημέρα, παιδιά. Επιτέλους, κυρία Σιντορέ. Τι ωραία, μπράβο, τα γράμματα. Πού είναι ο γατούλης μας? Κύριε Σιντορέ μου, εδώ είναι. Εδώ είναι η κλαίη μου, είχα πάει λίγο πίεση. Σας ανέβηκε, ε? Λίγο. Αφήστε κι εγώ έτρεχα, κύριε. Λίγο, μία μου. Αφήστε, μα δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω. Λοιπόν, σας αφήνω λοιπόν. Γεια σας. Έχω πολλή δουλειά στο γραφείο. Γεια σας. Έχει φάει και η δουλειά, βλέπετε, ανήπαντρη γυναίκα. Ευχαριστώ, κύριε Ερασμία, πολύ. Τι κάνει ο Άρης μας, κυρία Σιντορέ? Εδώ έξω είναι, με τα αναβίες τον άφησα. Γρατσούνησε και λίγο. Τον έχω πάει, το πήγα σήμερα στο κτηνίατρο. Μια χαρά είναι, μην ανησυχείς, έξω είναι και παίζει. Α, έχω και εγώ μια γάτα. Τη φιλάμε και εμείς για εμβόλιο. Εγώ έχω ένα σκύλο. Εγώ έχω δύο χαμστεράκι και ένα καναρί. Βλέπω σας αρέσουν τα δωάκια λοιπόν. Εντάξει, τώρα είναι η ευκαιρία να γράψουμε δύο λογάκια για τα αγαπημένα μας ζωάκι, ε! Ναι! Εντάξει λοιπόν, γράψτε στο τετράδιό σας το αγαπημένο μου. Γράφετε ζωάκι. Για να δω, για να δω. Το αγαπημένο μου. Τελίτσες εδώ, τελείω να δεις. Ωραία γράμματα, ωραία. Καλή κατσούδες είναι αυτές. Λίγο πιο στρογγυλά. Καλά. Εδώ είναι τόνο, δεν είναι τόνο, ξέρω. Έλα, βρες τον, δες το δείχνω τώρα εγώ. Ωραία, ωραία, ωραία. Κίτρινο, σαν τη μουστάρδα! Κατσίκα! Κάτι μου, τι είχαμε εδώ? Ότι ο σκύλος μου συνέχεια τρέχει, παίζει και τρώει. Τρέχει, παίζει και τρώει χωρίς εψιλον γιώτα. Αχ, ρε χάρη, ξεχασιάρι! 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 Τρέχει ο σκύλος και κάνει ζαβολιές. Καλά το κοιτάζεις και το διασκεδάζει. Τρέχει ο σκύλος και κάνει ζαβολιές. Καλά το κοιτάζεις και το διασκεδάζεις. Κάνε κάτι εσύ, κάνε κάτι αυτός. Έχεις τη λαγιότητα να πάρεις μήνυση σε χασιάρι.
κατάλαβες τώρα, χάρη μου. Ναι, βάζω, έστειλα γιώτα στο ρήμα που τελειώνει σε ήχης. Μπράβο, μπράβο. Για πες μου τώρα, τι γίνεται με τα ρήματα που τελειώνουν σε ο. Δηλαδή, εγώ παίζω, εγώ μιλάω, εγώ τρέχω, εγώ γελώ. Πιάστε την κουτάρα και αμέσως το τρέχω. Πώς περνούσε ο χρόνος. Ο χρόνος κυλούσε σαν το νεράκι. Ώσπου ήρθε η ώρα που η κυρία Σιδωρέ έπρεπε να αποχωριστεί το μικρό κουριουδάκι. Βεβαίως θα έμενε εκεί τα τραγούδια της για να θυμίζουν σε όλους τη σωστή γραφή αλλά και τη χαρά της μάθησης. Η ώρα του αποχαιρετισμού δεν ήταν καθόλου εύκολη αφού τα παιδιά γνώριζαν πολύ καλά ότι στην κυρία Σιδωρέ δεν της αρέσουν τα δάκρυα, αλλά τα τραγούδια. Έτσι, σχεδίασαν μια τεράστια μουσική γιορτή. Σε αυτή τη γιορτή ήταν καλεσμένα όλα τα παιδιά του σχολείου, αλλά και όλοι οι φίλοι της κυρίας Σιδωρέ. Πρώτος και καλύτερος, εγώ φυσικά. Yeah.
Τελικά, όλα τα ωραία πράγματα στη ζωή κάποτε τελειώνουν. Έτσι, η κυρία Σιδωρέ, ή αλλιώς η κυρία Ορθογραφία όπως την έλεγαν, έπρεπε να αποχωριστεί το μικρό χωριό. Βέβαια, δεν σταμάτησε εκεί. Συνεχίζει ακόμα και σήμερα, παρέα με την κιθάρα της, να ταξιδεύει σε ολόκληρη την Ελλάδα, καταπολεμώντας μουσικά την ανορθογραφία. Έτσι, που ξέρετε, μπορεί κάποια μέρα να βρεθεί και στο δικό σας σχολείο. Ή που ξέρεις, ακόμα και στο δικό σου. Και στο δικό σου, και στο δικό, και στο δικό σου εκεί. Αλλά μη στεναχωριέστε. Ακόμα κι αν δεν τη δείτε, μπορείτε όποτε έχετε κέφι να σιγοτραγουδάτε τα τραγούδια της για να διασκεδάζετε μαθαίνοντας, αλλά και να μαθαίνετε διασκεδάζοντας. Πάρα πολύ που ήσασταν εδώ απόψε. Να είστε καλά. Σαν σκηνοθέτης της παράστασης είναι χρέος μου να παρουσιάσω όλους τους συντελεστές. Θα ξεκινήσω με τα μικρά μας αστέρια από εδώ που δουλέψαμε, κουραστήκαμε, παιδευτήκαμε πάντα με αγάπη, με διάθεση. Το είδαμε σαν παιχνίδι από την αρχή και έτσι κατέληξε κιόλας, πιστεύω, στην παράσταση. Λοιπόν, οι μικροί μας φίλοι είναι ο Τάσος ο Αγγελάκης, η Λίζα η Επιτροπάκη, η Μαριαλέτα Μητσοπούλου, μεγάλο χειροκρότημα τη Μαριαλέτα μας, Κωνσταντίνος Μητσόπουλος, η Ευρυδίκη Μητρέγκα, η Βίκη Μητρέγκα, Αθηνά Κουμπάη, η Ιωάννα Σημαντηράκη, η Βαλέρια μας και η Ροδάκη μας. Ω, συγγνώμη. Και ο, πες το δυνατά. Χάρης Γαλιφιανάκης. Θα ευχαριστήσω πάρα πολύ το μουσικό δύο Απόλλων, τα παιδιά, και Μανώλη. Ο Μανώλης, Μανώλη, συγγνώμη, χίλια συγγνώμη. Ο Μανώλης μας. Είναι μαθητές του μουσικού οδείου Απόλλων, μαθητές του κυρίου Πάνου Τσίκου, ο οποίος είναι ο αφηγητής μας. Έλα Πάνο. Αφηγητής παράστασης. Και σκηνογράφος, η κυρία Μαριάντζελα Σουλτάτου ήταν στο ρόλο της κυρίας Ερασμίας. Και στο ρόλο της κυρίας Σιδωρέ, η Ήρυδα Τσιγάρα.
Είναι ανοιχτή η παιδική χοροδία του Δήμου Ηρακλείου και Δήμου Αστερουσίων Αρχανών. Ελάτε προς τα παιδιά. Του κυρίου Γιάννη Δουμενέως, μαέστρος. Μπροστά και τα βρέχα εγώ. Η υπέροχη φιλαρμονική του Δήμου μας με αρχιμουσικό τον Λεωνίδα Τζορτζάκη. Ο Γιάννης Ιδωμενέος της παιδικής χοροδίας. Θα παρακαλέσω ιδιαίτερα ένα με θερμό χειροκρότημα για τον κύριο Δημήτρη Βασμαρή που έγραψε τη μουσική. Και βεβαίως τελευταία ένα μεγάλο μπράβο στη συγγραφέα του βιβλίου μας, έτσι, την κυρία Μαρία Καριωτάκη. Χορογράφο της παράστασης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ και στην Ειρήνη Καριωτάκη, μου λένε εδώ πέρα τα παιδιά, που μας βοήθησε πάρα πολύ πίσω από τη σκηνή. Να είναι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους συντελεστές και το κοινό, γιατί ήσασταν καταπληκτικοί. Μπράβο στα παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Σας άρεσε? Θέλω να στείλω ιδιαίτερους χαιρετισμούς στους μαθητές μου. Κάποιοι είναι εδώ. Ευχαριστώ παιδιά πάρα πολύ. Αυτό το βιβλίο έχει γραφτεί σχεδόν μέσα στην τάξη. Είναι δημιούργημα και δικό μου αλλά και των παιδιών που ήμασταν μαζί. Αυτά μου δίνουν έμπνευση. Αυτά είναι ο λόγος για να δημιουργώ και για να γίνει όλο αυτό που έγινε σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους συντελεστές και φυσικά να ευχαριστήσω όσους μας υποστήριξαν για να γίνει όλο αυτό με δωρεάν είσοδο και ό,τι είδατε όλα τα υλικά που είναι, είναι η Περιφέρεια Κρήτης, ο Δήμος Ηρακλείου, τα Πλαστικά Κρήτης, το Σούπερ Μάρκετ Χαλκεδάκης, το Europe Direct, οι εκτυπώσεις Δετοράκης. Για την επικοινωνία που ήρθατε όλοι εσείς εδώ, ευχαριστώ το Sky 92,1, το Family 89,5, την εφημερίδα Πατρίς και φυσικά τον Δημήτρη Λίτινα και φυσικά ευχαριστώ πάρα πολύ τις εκδόσεις Ήτανος. Χωρίς αυτές δεν θα μπορούσε το βιβλίο μου να κυκλοφορήσει και να το διαβάσουν όλοι και να απολαύσουν τα τραγούδια της μουσικής ορθογραφίας. Φυσικά το βιβλίο έχει μέσα CD, οπότε δεν είναι μόνο δικό μου, είναι και του Δημήτρη. Με την καταπληκτική αυτή σύνθεση τον ευχαριστώ χίλιες φορές, γιατί πραγματικά χωρίς αυτόν δεν θα γινόταν αυτή η δουλειά. Και φυσικά οι τραγουδιστές μας που συμμετείχαν αφιλοκερδώς, ο Γιάννης Ζουβανέλης, ο Γιάννης Αβιδάκης, ο Μάνος Παπαδάκης, ελπίζω να είναι κάπου εδώ, ο Πάνος ο Τσίκος, ο αφηγητής μας, είναι και τραγουδιστής και αφηγητής του βιβλίου, η Μαρία Ιούκα. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ στην κυρία συντορέα του βιβλίου, που είναι η Ιωάννα Καρανίκα. Α, νάτι. Ιωάννα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχει χαρίσει την υπέροχη γλυκιά φωνή της που θα ακούσετε στο CD. Ελπίζω το βιβλίο μου να δείξει έναν δρόμο ότι με έναν άλλο τρόπο για να μαθαίνουμε. Κάτι που γενικώς είναι βαρετό, ας πούμε, που είναι οι κανόνες της ορθογραφίας. Θέλω να γίνει χαρά, διασκέδαση, ρυθμός και αυτό να τυπώσει στις καρδιές όλων των παιδιών με έναν ωραίο διασκεδαστικό τρόπο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε.
Thank you.